Διανύουμε ήδη τη μεγάλη εβδομάδα. Η Κυριακή του Πάσχα είναι μια πολύ ιδιαίτερη ημέρα. Είναι μια μέρα στην οποία συγκεντρώνονται οι οικογένειες. Είναι μια μέρα στην οποία βρισκόμαστε με φίλους. Πίνουμε κανένα κρασάκι παραπάνω και καλά ως εκεί να το πιούμε το κρασάκι το παραπάνω, αρκεί μετά να μην βιάσουμε τιμόνι. Και δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, όπως υπεύθυνα θα πρέπει να οδηγούμε. Και σε αυτό το πλαίσιο έρχεται και μια δράση ενημέρωσης κατά της οδήγησης υπό την επίρρεια αλκοόλ από το Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο Ασκληπιός. Και να ευχαριστήσω τον Γενικό Διευθυντή του Κέντρου που είναι εδώ, τον κύριο Νεκτάριο Παπαβασιλείου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Κρατάω ήδη τα ενημερωτικά, όλα αυτά τα ενημερωτικά τα οποία έχετε σκοπό και εσείς να μοιράσετε την ημέρα της δράσης. Την 3η 23 Απριλίου από τις 10 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στην πλατεία Κορνάρου. Θα στέλνετε το μήνυμα το Πάσχα αν πιες μην οδηγείς. Σωστά. Καταρχήν ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Χαρά μας. Εύχομαι σε όλους οι μέρες αυτές να είναι γεμάτες αισιοδοξία, υγεία, δύναμη. Το χρειαζόμαστε όλοι. Και στο πλαίσιο των εορτών του Πάσχα, το Διαγνωστικό Κέντρο Ασκληπιός Διάγνωσης, στα 10 χρόνια παρουσίας του στο χώρο της διάγνωσης, αλλά και της παρουσίας και της παροχής σύγχρονων υπηρεσιών υγείας στους κατοίκους του Ηρακλείου, αλλά και ολόκληρης της Κρήτης, αλλά και στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, που έχουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία, τόσο το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά τόσο και ο πρόεδρος, ο γνωστός καρδιολόγος, ο Φάνης ο Ζαμπετάκης. Προχωρούμε σε αυτή τη δράση μπροστά από το νέο μας μικροβιολογικό κατάστημα στην πλατεία Κορνάρου 46, αύριο το πρωί, Μεγάλη Τρίτη, 10 με 1, με τη συνδρομή της Τροχέας Ηρακλείου, αλλά και εθελοντών και φίλων και εργαζομένων του Ασκληπιός Διάγνωσης. Θα μοιράζουμε στους περαστικούς, στους οδηγούς, στους επισκέπτες της πόλης του Ηρακλείου ατομική συσκευή μέτρησης αλκοόλ. Να τη δείξουμε, είναι αυτή εδώ που θα κρατήσω τώρα. Μας την δείξουν και εδώ οι συνάδελφοι. Ναι. Καθώς και οδηγίες με μια ωραία κάρτα που από μόνη της δίνει ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Να δείξουμε και την καρτούλα. Έχουμε τα δύο αυγά, αυτό που συμβολίζει η παράδοση της Κρήτης αλλά και της Ελλάδος, όπου το Πάσχα αν πιείς μη οδηγείς. Είναι το μήνυμά μας προς τους συνανθρώπους μας, προς τους πολίτες. Ξέρετε, το αλκοόλ εμείς εδώ στην Κρήτη αλλά και γενικότερα σε όλη την Ελλάδα είναι τις μέρες αυτές, το χαιρόμαστε. Και καθώς ζούμε σε ένα δύσκολο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, ίσως οι μέρες αυτές είναι και ένα πεδίο τέτοιο που να μπορέσουμε όλοι να ξεσκάσουμε και να βγούμε από την καθημερινότητα που τη ζούμε έντονα όλοι μας, ο καθένας όπου και αν εργάζεται. Έτσι λοιπόν, εμείς με την κάρτα μας αυτή και τις ευχές μας, καλούμε όλους τους συμπολίτες μας να προσέξουν, να μην καταναλώσουν περισσότερο αλκοόλ. Εμείς εδώ στην Κρήτη με το άσχημο οδικό δίκτυο που έχουμε στο βόρικο οδικό άξονα, αλλά και στην περιφέρεια και στην ενδοχώρα και στο παρχιακό οδικό δίκτυο, ζούμε καθημερινά και μέσω από το κανάλι σας έχουμε τις άσχημες ειδήσεις. Καλό λοιπόν τις μέρες αυτές όλοι μας να μείνουμε μακριά, να βάλουμε το φίλο μας ή τη φίλη μας να οδηγήσουν που δεν έχουν καταναλώσει η αλκοόλ και έτσι με ασφάλεια να χαρούμε τις γιορτές, να πάμε στους φίλους μας και να γυρίσουμε πάλι με καλοσύνη, με υγεία, με ασφάλεια πίσω. Να έχουμε έναν έμακτο Πάσχα και ξέρετε, νομίζω ότι τέτοιου είδους δράσεις είναι στο συνολικότερο κομμάτι που λέμε πρόληψη, γιατί ένα διαγνωστικό κέντρο όπως είναι ο Ασκληπιός αγαπάει την πρόληψη και παροτρύνει και τον κόσμο προς την πρόληψη. Είναι πρόληψη και το να μην πιούμε ή αν πιούμε να μην πιάσουμε τη μόνη. Στην κάρτα που κρατάτε έχουμε ένα πολύ ωραίο μήνυμα, το φρόντισε νωρίς. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όχι μόνο στον χώρο της υγείας που εμείς δραστηριοποιούμαστε, αλλά και στην καθημερινότητά μας, φροντίζοντας νωρίς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις δύσκολες συγκυρίες, τις οποίες μπορούμε να αντιμετωπίσουμε δίπλα μας. Έτσι λοιπόν και εμείς, επειδή αυτό το δύσκολο θέμα μας απασχολεί καθημερινά, που έχει να κάνει με την οδήγηση, την ασφάλεια, το οδικό δίκτυο του νησιού μας, και εδώ εύχομαι και διανύουμε και μια περίοδο προεκλογική να έχουμε επιτέλους τις λύσεις και να έχουμε ένα οδικό δίκτυο έτσι όπως αξίζει στην Κρήτη και στους 4 νομούς της Κρήτης. Είναι λοιπόν καλό αυτό το μήνυμα να το μεταδώσουμε, να μπορέσουμε όλοι να το πούμε και στο διπλανό μας
και στις παρέες μας, όπου και να είναι. Γιατί δεν είναι μόνο ότι θα επισκεφτούμε τους φίλους μας, θα βγούμε, θα κάνουμε την έξοδό μας. Και αυτό είναι κάτι που όλοι μας τις μέρες αυτές το έχουμε ανάγκη. Και ξέρετε τι άλλο πιστεύω, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν ένα παιδάκι το οποίο θα βρίσκεται μαζί με τη μαμά και τον μπαμπά και θα πάρει αυτή την καρτούλα και αυτό εδώ πέρα το τεστ για αλκοόλ μιας χρήσης, και η μαμά και ο μπαμπάς καθίσουν και το εξηγήσουν τι είναι και το πόσο σημαντικό είναι να μην πιάνει κάποιος τη μόνη μετά που θα καταναλώσει αλκοόλ. Νομίζω ότι έτσι διαμορφώνουμε και τις επόμενες γενιές και την παιδεία πρέπει να τους μεταφέρουμε. Αυτό είναι εξαιρετικό που λέτε και υπάρχει σκέψη το σε επόμενο χρόνο να επισκεφτούμε και σχολεία και να το μεταφέρουμε αυτό και στους μικρούς μαθητές. Οι μαθητές, ξέρετε, είναι ένα σφουγγάρι. Η νεολαία μας είναι ένα σημείο αναφοράς όπου απλώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε το μήνυμα και ό,τι κρατήσουν τα παιδιά απλώς θα τους δημιουργήσουν ένα σημείο προβληματισμού, που αυτό είναι εξαιρετικό αν θέλετε, γιατί μεγαλώνοντας, μπαίνοντας στην εφηβεία αλλά και αργότερα, θα έχουμε μια σωστή αντιμετώπιση του φαινομένου. Όλοι μας έχουμε παιδιά, το βλέπουμε μέσα από το σχολείο, από τις ενώσεις γονέων, από τους συλλόγους, ότι αντιμετωπίζουν τα παιδιά αυτόν τον προβληματισμό. Οι δάσκαλοι το μεταφέρουν αυτό στα παιδιά, γι' αυτό και εμείς σκεφτόμαστε σε μέλλοντα χρόνο να το μεταφέρουμε. Η πρόληψη, το να φροντίζω νωρίς, το να το επικοινωνώ αυτό, είναι κάτι το εξαιρετικό. Και αυτό θέλει να κάνει και το Διαγνωστικό Κέντρο Ασκληπιός Διάγνωσης. Και σίγουρα κάθε γενιά αλλάζει, μεταβάλλεται. Δηλαδή, σίγουρα η δικιά μου γενιά δεν είναι η ίδια με την προηγούμενη στο πώς αντιλαμβάνεται αυτό που λέμε πρόληψη, είτε στο κομμάτι της υγείας, είτε στο κομμάτι των τροχαίων ατυχημάτων, παύλα δυστυχημάτων. Υγεία είναι και αυτό, αλλά το κάνω πιο συγκεκριμένο. Ακριβώς. Και δεν φτάνει και στην υγεία, μια και λέτε και μια και είμαστε και στον χώρο μας, στο διαγνωστικό κομμάτι, να φτάνουμε να αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα για να προχωράμε να κάνουμε εξετάσεις. Το μυστικό, το πραγματικά σημαντικό μυστικό είναι να φροντίζουμε νωρίς. Πάλι παίρνω πάσα από αυτό που μου είπατε, αλλά και το μήνυμα το οποίο επικοινωνούμε με τους κατοίκους του Ηρακλείου. Με ένα check-up μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πολύ εύκολα ένα επικίνδυνο, ένα πρόβλημα υγείας το οποίο θα έχουμε σε ένα μελλοντικό χρόνο. Θα φανεί μέσα από τις ενδείξεις και εμείς τον ασκληπιό διάγνωση από τα σύγχρονα μηχανήματα που έχουμε, από το προσωπικό και τη συνεχή εκπαίδευση την οποία παίρνει, μπορούμε να δώσουμε σημαντικές λύσεις, απαντήσεις σε όλα εκείνα τα οποία απασχολούν όλους και την καθημερινότητά μας. Γι' αυτό πρέπει να φροντίζουμε νωρίς και να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Εγώ θα υπενθυμίσω για μία ακόμη φορά στον κόσμο το ραντεβού, αν και φαίνεται και στο κάτω μέρος της οθόνης. Μεγάλη Τρίτη, λοιπόν, αύριο, 23 Απριλίου, από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, στην πλατεία Κορνάρου 46, μπροστά από το νέο υποκατάστημα του Ασκληπιός. Σας ευχαριστώ και πάλι. Και εγώ και θα ήθελα να αδράξω την ευκαιρία και να ευχαριστήσω την Τροχέα Ηρακλείου για τη συνδρομή της, τη ΣΥΦΑΚ για την ευγενική χορήγηση των συσκευών, ατομικών συσκευών μέτρησης, αλλά και το προσωπικό του Ασκληπιός που έχει βοηθήσει το να έχουμε το επιθυμητό αυτό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό Πάσχα. Καλό και ανέμακτο Πάσχα. Σωστή.